Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αναγκάστηκε να πάρει πίσω οδηγίες που εξέδωσε σχετικά και δια των οποίων ουσιαστικώς καταργούσε τα Χριστούγεννα. Οι οδηγίες προέβλεπαν αντικατάσταση του όρου περίοδος των Χριστουγέννων με την έκφραση περίοδος διακοπών και εξυφάνιζαν κάθε αναφορά στις κορυφαίες εορτές της Χριστιανοσύνης αυτής της χρονικής περίοδου. Η Επίτροπος για την Ισότητα Ελένα Ντάλι ανέφερε ότι οι αλλαγές αυτές προωθούν την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η περίοδος των Χριστουγέννων δεν είναι περίοδος διακοπών μόνο των Χριστιανών, ακόμη και αν οι τελευταίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων. Άμεσος ήταν η αντίδραση του Βατικανού. Σχολιάζοντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν ανέφερε ότι και βέβαια γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη οφείλει την ύπαρξή της και την ταυτότητά της σε πολλές επιρροές, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι μία από τις κύριες επιρροές, αν όχι η μόνη, ήταν και ο χριστιανισμός. Η Ντάλι πάντως ετοιμάζεται να επανέλθει με αναθεωρημένες οδηγίες, μιλώντας για αντιδράσεις εκκλησίας και συντηρητικών της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής. Εκφράστηκε ανησυχία σχετικά με ορισμένα παραδείγματα που παρέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες, όπως συνηθίζεται με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, βρίσκονται σε εξέλιξη. Εξετάζουμε αυτές τις ανησυχίες με σκοπό να τις αντιμετωπίσουμε σε μια ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών, ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.